Το μεγαλείο της μάνας του Μάξιμ Γκόρκι διαβάζει η βασιλική Αρβανιταντώνη. <Συλίου> Ας είναι δοξασμένο το όνομα της μάνας, της κάθε μάνας όπου και αν βρίσκεται αυτή, γιατί είναι η αστήρευτη πηγή της παντοδύναμης ζωής. Και αυτά τα όμορφα και φιλοσοφικά λόγια που κρύβουν όλο το μεγαλείο της ζωής βγήκαν κάποτε από τα χείλη του πιο άγριου, του πιο ματοβαμένου κατακτητή της ανθρωπότητας, του άγριου Ταμερλάνου, που αφότου σκοτώθηκε σε μια μάχη ο αγαπημένος του και ο μονάκριβος γιος ο Τζικαντζίρ βούτυξε ολόκληρο τον κόσμο στο αίμα για να εκδικηθεί το θάνατο του αγαπημένου του παιδιού. Και την αφορμή για τα λόγια αυτά του την έδωσε μια μάνα, μια γενναία μάνα, που αψηφώντας τον τελείως πήγε θαρετά να του ζητήσει να της δώσει πίσω το παιδί της. Η κοιλάδα του Κανιγκούλα που ήταν περιτριγυρισμένη από τα ρόδα και τα γιασεμιά και που οι την ονόμαζαν χαρακτηριστικά όταν αναφερόνταν σε αυτήν ο έρωτας των Λουλουδιών φιλοξενούσε εκείνες τις μέρες τον Ταμερλάνο με το στρατό του που είχαν στρατοπεδεύσει εκεί για να γιορτάσουν την τελευταία τους μεγάλη νίκη. Παντού όπου και αν έστρεφε κανείς το μάτι του στην κοιλάδα διέκρινε τους πολύχρωμους κόνους των σκηνών που είχαν στήσει οι στρατιώτες του Ταμερλάνου. Κι ανάμεσά τους... Σαν μια όμορφη βασίλισσα βρισκόταν η τεράστια σκηνή του αγαπημένου του αρχηγού που τους είχε οδηγήσει σε τόσες και τόσες νίκες του Ταμερλάνου καμωμένη από πολύχρωμο ακριβό ύφασμα και ντυμένο με χρυσέ κλωστέ. Το χώμα της σκηνή ήταν στρωμένο με ακριβά παχιά χαλιά, λάφυρα από τις διάφορες πόλεις της Ανατολής που είχε κατακτήσει ο μεγάλος αυτός κατακτητής. Στο μέσον της σκηνή υπήρχε ένας μικρός θρόνος και εκεί καθόταν ο τρομερός ταμερλάνος, ντυμένος με ένα μεταξωτό μανδύα στολισμένο με ρουμπίνια. Ήταν ευχαριστημένος γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε νικηθεί από κανέναν εχθρό του και ολόκληρος ο κόσμος μιλούσε για τα κατορθώματά του. Αν όμως τον παρατηρούσε κανείς προσεκτικά, θα διέκρινε μια σκιά θλίψης στο χαρούμενο πρόσωπό του και τη θλίψη αυτή την είχε μόνιμα από τότε που του έφεραν τα μαντάτα για το θάνατο του αγαπημένου του γιου. Από τότε καμιά χαρά στον κόσμο δεν μπόρεσε να του δώσει την ευτυχία και οι νίκες του τον άφηναν αδιάφορο. Κάποια στιγμή πίνοντας κρασί από μια χρυσή κούπα στράφηκε και είπε στον ποιητή Κερμανή που τον είχε δίπλα του και ήταν ο μόνος που μπορούσε να του μιλά ελεύθερα χωρίς να κινδυνεύει να χάσει το κεφάλι του. «Κερμανή, πόσα θα έδινες εσύ αν ήμουν για πούλημα και ήθελες να με αγοράσεις» και εκείνο, αφού σκέφτηκε για λίγο του είπε άφοβα «25 χρυσά νομίσματα αφέντη μου, μόνο» έκανα απορριμμένο ο Ταμερλάνος, ξεχνάς φαίνεται τις κατακτήσεις μου και ότι όλος ο κόσμος μιλάει για τα κατορθώματά μου. Τόσο αξίζει η ζωή μου λοιπόν για σένα, άλλοι θα έδιναν βασίλεια ολόκληρα για να με δουν πεθαμένο. Ακριβώς απέντη μου, του είπε εκείνο ο τόσο αξίζει η ζωή σου, τόσο για τα κατορθώματά σου, αυτά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου και ενώ γύρω του οι αυλικοί του και οι αξιωματικοί του διασκέδαζαν πίνοντας για να γιορτάσουν την τελευταία τους μεγάλη νίκη, ακούστηκε ξαφνικά μια άγρια κραυγή, όμοια με την κραυγή που βγάζει η άγρια αρκούδα όταν την πληγώνουν, που η δύναμή της σκέπασε τις φωνές αυτών που διασκέδαζαν. Περίεργος ο Ταμερλάνος έδωσε διαταγή να μάθουν ποιος έβγαλε την κραυγή αυτή, ποιος ήταν αυτός που αψήφισε τις εντολές του τούτη τη χαρούμενη μέρα που ήταν για όλους μέρα χαράς και διασκέδασης. Κι ύστερα από λίγο έτρεξαν και του είπαν ότι γι' αυτό έφταιγε μια γυναίκα, μια τρελή που φώναζε και ζητούσε να την οδηγήσουν μπροστά στο μεγάλο αρχηγό. Περίεργος εκείνος πρόσταξε να του τη φέρουν μπροστά του και όταν του την έφεραν αντίκρισε μια ταλαιπωρημένη γυναίκα με βαθουλωμένα μάγουλα, γυμνά, πληγωμένα πόδια, τιμένη με κουρέλια. Τα μαλλιά της ήταν αχτένιστα και βρώμικα και έπεφταν ξέπλεκα πάνω στα κουρέλια που φορούσε. Το ύφος της όμως ήταν φαρετό όταν πλησίασε τον Ταμερλάνο και στάθηκε μπροστά του χωρίς να γονατίσει όπως συνήθως έκαναν όλοι οι άλλοι για να τον εξευμενήσουν και το βλέμμα της καφάριο, όταν το παρατήρησε κατευθείαν στα μάτια χωρίς να κατεβάσει το κεφάλι της. «Εσύ είσαι ο Ταμερλάνος, ο μεγάλος νικητής», τον ρώτησε φαρετά. «Ναι γυναίκα, εγώ είμαι», της απάντησε εκείνος, εντυπωσιασμένο φανερά για το φάρος της. «Εσύ όμως ποια είσαι, δεν μου πες ακόμη». Όσε νίκες κι αν πέτυχες μέχρι τώρα, του είπε αυτή αυστηρά χωρίς να απαντήσει αμέσως την ερώτησή του όπως άρμοζε «Τίποτα δεν θα έχεις πετύχει στο τέλος γιατί δεν πρέπει να ξεχνάς ότι είσαι άνθρωπος κι εσύ όπως και οι άλλοι. Μόνο που εσύ υπηρετείς το θάνατο γιατί αυτόν σκορπάς παντού στο πέρασμά σου και εγώ την ίδια τη ζωή γιατί είμαι μια μάνα». Μια μάνα όπως τόσες και τόσες άλλες που μέσα στα σπλάχνα τους δημιουργούν τη ζωή κάθε φορά. Και ο Ταμερλάνος, που εκτός από γενναίος άντρα ήταν και σοφός συνάμα, κατάλαβα αμέσω τα φιλοσοφημένα λόγια της γυναίκας που είχε μπροστά του και τη είπε σε ήρεμο τόνο, χωρίς να θυμώσει καθόλου από τα λόγια της. «Κάθισε γυναίκα και πες μου τι θέλεις, γιατί ασφαλώς κάποια χάρη θα θέλεις να μου ζητήσεις». Υπακούοντας τα λόγια του, εκείνη κάθισε στο χαλί μπροστά του και άρχισε να του λέει Έρχομαι από το Σαλέρνο που βρίσκεται πέρα μακριά στην Ιταλία. Είχα ένα γιο που ήταν το πιο όμορφο και έξυπνο παιδί της Ιταλίας αλλά μου το άρπαξαν οι σαρακινοί πειρατέ που ξεμπάρκαραν στις ακτές μας. Ήταν δέκα χρονών τότε που μου το πήραν. Και από τότε πάνε τέσσερα χρόνια τώρα που γυρίζω παντού ψάχνοντας να το βρω Τελικά έμαθα ότι βρίσκεται ανάμεσα στους τελευταίους εχμαλώτους που πήρες όταν νίκησε στο Σουτάνο Βαγιαζίτ. «Ήρθα λοιπόν να μου δώσεις πίσω το παιδί μου», είπε η μάνα τελειώνοντας. Όλοι αυτοί που βρίσκονταν γύρω από τον Ταμερλάνο και άκουγαν την ιστορία της άρχισαν να γελάνε δυνατά και μάλιστα μερικοί από αυτού που του πρότειναν να τη σκοτώσει που τόλμησε να σηκώσει το κεφάλι της μπροστά του. Μονάχα ο ποιητή Κερμανή, που ό,τι και αν έλεγε, ο Ταμερλάνος δεν τον παρεξηγούσε ποτέ, γιατί τον εκτιμούσε, επειδή ήξερε ότι ήταν ο μόνο πιστό του φίλο, έσκυψε και του είπε στα αυτή σιγανά. Είναι μια απελπισμένη μάνα. Ο Ταμερλάνο έμεινε για λίγο σκεπτικό, σηκώνοντα το χέρι του για να επιβάλλει σιωπή και ύστερα είπε: θα ήθελα να μου πεις γυναίκα πώς έφτασες μέχρι εδώ γιατί θα πρέπει να πέρασες άγριες θάλασσες και άγρια ποτάμια, βουνά απάτητα και δάση με άγρια ζώα. Στο δρόμο σου θα συνάντησες λιστές που σκοτώνουν με το παραμικρό. Πώς λοιπόν τα ψήφισες όλα αυτά, πώς γλίτωσες από όλα αυτά. Θα ήθελα να ξέρω πριν πω τη γνώμη μου για σένα. Και αυτή του είπε παρατηρώντας τον θαρετά. Όταν μια μάνα αναζητάει το παιδί της, όταν κανείς αναζητάει αυτό που αγαπάει, τότε οι αγέριδες γίνονται ευνοϊκοί στο δρόμο της και εύκολα περνάει τα ποτάμια και τις θάλασσες. Όσο για τα βουνά που ανέφερες, αυτά δεν τα κατάλαβα καθόλου. Σου έλυσα την απορία άρχοντα. Και όταν αυτός κούνησε το κεφάλι του καταφατικά, αυτή συνέχισε. Κάθε άνθρωπος αρχοντά μου είναι παιδί της μάνας του και κάθε άνθρωπος βγήκε από τα σπλάχνα κάποιας μάνας. Όλοι τους λοιπόν φέρονται σωστά σε μια μάνα που αναζητάει το παιδί της. Ακόμη και τα άγρια θηρία γιατί αυτά κάποια μάνα τα γέννησε. Χωρίς τη μάνα δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Δώσε μου λοιπόν πίσω το παιδί μου μεγάλε τα μερλάνε. Ας σκύψουμε όλοι μας ευλαβικά μπροστά στη γυναίκα, μπροστά στη μάνα που γέννησε το Μωυσή, το Μωάμεθ, τον Χριστό. Ας σκύψουμε ευλαβικά μπροστά σε αυτή που γέννησε όλους αυτούς τους μεγάλους άντρε που τα κατορθώματά τους τα θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Ο Αριστοτέλης ήταν παιδί της, καθώς και ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Όμηρος ο Τυφλός, όλοι αυτοί αλλά και άλλοι πολύ μεγάλοι άντρες που βγήκαν από τα σπλάχνα της είναι παιδιά της. Ήπιαν από το γάλα της και αυτή τους οδήγησε στη ζωή με τους κόπους και τις θυσίες της. Όλοι αυτοί που θαυμάζουμε και καμαρώνουμε σήμερα βγήκαν από τα σπλάχνα κάποια μάνας. Και ο μεγάλος Ταμερλάνος, ο καταστροφέας του κόσμου, που μπροστά του έσκυβαν άρχοντες και βασιλιάδες, εκλυπαρώντας την εύνοιά του, είπε αφού έμεινε για αρκετή ώρα σκεφτικός. «Εγώ, ο μεγάλος Ταμερλάνος, θα πω εκείνα που πρέπει να πω. Χρόνια ολόκληρα τώρα η γη στενάζει κάτω από το περπάτημά μου. Για χρόνια τώρα καταστρέφω ό,τι συναντήσω μπροστά μου για να εκδικηθώ το θάνατο του αγαπημένου μου γιου που με το θάνατό του ξερίζωσε την αγάπη και ό,τι άλλο όμορφο έκρυβε στην καρδιά μου. Και ξαφνικά αυτή η γυναίκα, αυτή η άγνωστη μάνα που βρίσκεται εδώ μπροστά μου, ξύπνησε μέσα μου αισθήματα που τα είχα ξεχασμένα από καιρό. Στέκεται εδώ μπροστά μου γυμνή και ανήμπορη, αλλά με θωρεί θαρετά και κατευθείαν στα μάτια και μου μιλάει σαν ίσως προς ίσον χωρίς να με φοβάται. Δε σκύβει το κεφάλι της όπως κάνετε όλοι εσείς που θέλετε να θεωρήσετε γενναίοι. Από πού λοιπόν αντλεί αυτή τη δύναμή της από την αγάπη για το παιδί της και η αγάπη αυτή είναι πιο δυνατή από κάθε τι άλλο πάνω σε τούτο τον κόσμο. Η αγάπη της μάνας είναι μια σπίθα που μπορεί να ανάψει μια τεράστια φλόγα που η διάρκειά της να κρατήσει αιώνες και αιώνες. Αμέσως λοιπόν να ξεκινήσουν 300 καβαλάριδες και να αρχίσουν να ψάχνουν για το παιδί της σ ολόκληρο το βασίλειό μου και να μην γυρίσουν αν δεν τον φέρουν πίσω όσο για αυτήν εδώ τη μάνα που είναι το υπέρτατο μεγαλείο της ίδιας της ζωής θα παραμείνει εδώ κοντά μου περιμένοντας το παιδί της. Και όποιος από εσά γυρίσει φέρνοντας τα καπούλια του αλόγου του το παιδί της θα γίνει πλούσιος από μένα. Είσαι ευχαριστημένη γυναίκα, στράφηκε ο Ταμερλάνος και ρώτησε τη μάνα. Αυτή κούνησε το κεφάλι της με ικανοποίηση και στο ταλαιπωρημένο της πρόσωπο χαράχτηκε ένα αχνό χαμόγελο. Και ο ποιητής Κερμανή άρχισε να παγγέλει σιγανά. Το πιο όμορφο λουλούδι πάνω στη γη δεν είναι ο έρωτας, αλλά η αγάπη της μάνας που κάνει τα χιόνια στα βουνά να λιώνουν και τα άγρια θηρία να ηρεμούν, που κάνει τις καρδιές Όλων των ανθρώπων να χτυπούν όμορφα σαν προφέρουν το όνομά τη.